46 λεπτά μετά τις 5, συνέχεια με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Και έχω τώρα κοντά μου δύο εξαιρετικούς καλεσμένους για να μιλήσουμε πρώτα για αυτούς τους έξυπνους αισθητήρες οι οποίοι μπαίνουν σιγά σιγά στην καθημερινότητά μας και θα μάθετε τα τι και τα πώς ευθύς αμέσως. Έχουμε όμως και θέμα το οποίο σας απασχολεί που αφορά στις περίφημες λαϊκές και τελικώς πού αναμένεται να πάνε, ποιες είναι οι προτάσεις που αυτή την περίοδο είναι σε διαβούλευση. Κοντά μου τόσο ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Πέτρος Νιωτάκης. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλή σεζόν, κύριε Ανδρεάκη. Επιτυχίες και να είμαστε πάντα με χαμόγελο κοντά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νιωτάκη. Εμείς θα το επιδιώκουμε τώρα. Κατά πόσο το επιτρέπουν και οι καιροί. Κοντά μας και ο πολιτικός προϊστάμενος Δημοτικής Αστυνομίας, ο κύριος Μαρίνος Πατακός. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Ανδρεάκη. Ευχαριστούμε. Πάμε λοιπόν τώρα λίγο να δούμε τι είναι αυτό που αλλάζει τα δεδομένα στην εφαρμογή των κανόνων της παράνομης στάθμευσης και πώς έχουμε ένα νέο όπλο στα χέρια και της Δημοτικής Αστυνομίας. Λοιπόν, έχουμε συζητήσει, κύριε Ανδρεάκη, αρκετές φορές μαζί για την έξυπνη πόλη, το στρατηγικό σχεδιασμό που κάνουμε. Ήρθε λοιπόν η ώρα και η στιγμή όπου και οι πολίτες θα το δουν και θα το γευτούν. Μιλάμε λοιπόν για μια προγραμματική σύμβαση που έχουμε κάνει με το ΙΤΕ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, το οποίο έδωσε τους πρώτους καρπούς. Έχουμε την τοποθέτηση ειδικών έξυπνων αισθητήρων σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης μας, τα οποία θα μας τα πει και ο κύριος Πατακός. Είναι αυτό που βλέπουμε τώρα στις οθόνες. Βεβαίως, είναι αυτό το κουτάκι. Αυτό δηλαδή είναι ο έξυπνος αισθητήρας. Βεβαίως, αυτό είναι ο έξυπνος αισθητήρας. Ένας αισθητήρας ο οποίος μπαίνει σε διαβάσεις, μπαίνει σε σημεία που έχουμε διέλευση αμαία, αναπήρων, γυναίκες με τα καροτσάκια, σε πεζοδρομήσεις, σε δρόμους πεζών. Και αυτό το οποίο θα κάνει είναι να εντοπίζει το παράνομα σταθμευμένο όχημα και να ειδοποιεί αυτόματα τη Δημοτική Αστυνομία σε 17 σημεία της πόλης. Ότι ελάτε, όπως είδαμε το σημείο του μουσείου, στη διάβαση πεζών του μουσείου είναι αυτή τη στιγμή παράνομο αυτοκίνητο σταθμευμένο. Άρα η Δημοτική Αστυνομία θα φεύγει και θα πηγαίνει και θα βγάζουμε τις πινακίδες και θα εισπράττει και ένα μεγαλοπρεπέστατο μια μεγαλοπροπέστατη κλίση. Αυτό λοιπόν είναι μέσα από τις τεχνολογίες του Internet of Things, του Internet των πραγμάτων. Είναι η τεχνολογία των αισθητήρων, η οποία είναι το πρώτο βήμα το οποίο κάνουμε. Το δεύτερο είναι να πάμε να κάνουμε την τεχνολογία του e-parking, που επίσης έχουμε πει από εδώ από την εκπομπή σας, κύριε Ανδρεάκη. Και αυτό το οποίο ολοκληρώνει ουσιαστικά την προγραμματική σύμβαση που έχουμε με το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας είναι αισθητήρες σε πάρα πολλά σημεία της πόλης του Ηρακλείου, όπου θα παίρνει στοιχεία για ό,τι χρειάζεται ο Δήμος Ηρακλείου για να κάνει μελέτες κυκλοφοριακές, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε στη δικαιοσύνη και να μετράει πόσα αυτοκίνητα και πόσοι πεζοί διέρχονται από το συγκεκριμένο σημείο που θέλουμε να δούμε εμείς τι κίνηση έχει. Θα βάλουμε, όπως έχουμε ήδη τοποθετήσει συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο, σε συγκεκριμένες αντένες, ακίδες της πόλης μας και να μετράμε τους ρήπους, το διοξίδιο του άνθρακα, όλα τα στοιχεία τα οποία επιβαρύνουν την ατμοσφαιρά μας, για να δούμε πώς είναι η κατάσταση ατμοσφαιρική ρήπανση στο κέντρο του Ηρακλείου και γενικότερα στην πόλη του Ηρακλείου, σε τι επίπεδα είναι. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια τεχνολογία η οποία μας δίνει μεγάλη πληροφόρηση, μας δίνει στοιχεία πραγματικά, ώστε εμείς να κάνουμε τις όποιες μελέτες θέλουμε για τη βιώσιμη κινητικότητα, για το κυκλοφοριακό, για τα περιβαλλοντικά στοιχεία και στη συγκεκριμένη περίπτωση να καταγράφει τους απρόσεκτους εντός εισαγωγικών παραβάτες οι πολίτες μας, οι οποίοι από τώρα και στο εξής θα προσέχουν, γιατί η παρέμβαση του κ. Πατακού θα είναι άμεση. Ολέθρια. Γελάει ο κ. Πατακός. Πέρα βέβαια από το καλό της υπόθεσης, δηλαδή, τώρα σκεφτόμουν πώς οι υπηρεσίες και οι καινοτομίες από το Ίδρυμα της Τεχνολογίας και Έρευνας μπαίνουν πλέον και στην καθημερινότητα και στη διάθεση πολιτών για να αντιληφθούν και τι δουλειά γίνεται σε αυτή την κοιλάδα των θαυμάτων, που λέω εγώ. Και επειδή είδα σήμερα πολύ κόσμο να κοιτάει λίγο περίεργα, γιατί τα τοποθετείτε αυτές τις μέρες. Και όχι μόνο στο κέντρο, κύριε Πατακέ. Θα σας πω, δεν είναι τυχαία που το ΙΤΕ κατέχει πρωτεύουσα θέση στον πανεπιστημιακό χώρο της Ελλάδος ως Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας. Αυτή πράγματι η εφαρμογή είναι καινοτόμα. Όμως είπατε όπλο και θα σας έλεγα να μην το χρησιμοποιούμε γιατί θα φοβηθεί ο κόσμος. Η Δημοτική Αστυνομία δεν οπλοφορεί. Όταν είναι να παρκάρει σε μια θέση που αφορά έναν άνθρωπο με κινητικά προβλήματα, ναι, να τα λέμε κανονικά. Είναι όπλο, όμως επειδή η Δημοτική Αστυνομία δεν οπλοφορεί, δεν είναι ένοπλο οργανωμένο, ναι, σώμα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ένας δημοτικός ελεκτικός μηχανισμός. Και όντως αυτή η εφαρμογή πραγματικά είναι καινοτόμα, πρωτοποριακή και πάρα πολύ χρήσιμη.
στη δημοτική αστυνομία, οι δημοτικοί αστυνομικοί που έχουν κάποια εμπειρία δεν είναι σημερινοί, διότι πριν την επανασύσταση είχαν προϋπηρεσία. Το υποδέχτηκαν με ικανοποίηση, θα έλεγα, και η διοίκηση και εμείς, η δημοτική αρχή, καθώς δείχνει στην πράξη ότι η μικρή δύναμη πολλαπλασιάζεται. Γνωρίζει ο δημοτικός αστυνομικός από τον πίνακα τον ηλεκτρονικό που θα υπάρχει, που υπάρχει στην υπηρεσία. Δηλαδή τώρα λειτουργεί και το είναι λέω έτοιμο, αυτό. Είναι έτοιμο, βεβαίως. Δηλαδή, μην το δει κάποιος κάπου και πει εντάξει, άκουσα την κουβέντα σε λίγο. Λειτουργεί, φυσικά και λειτουργεί, είναι έτοιμο, παρά ότι είπε και ο συνάδελφος ο Πέτρος ότι είναι πιλωτική εφαρμογή, σε 17 θέσεις ήδη έχουν τοποθετηθεί. Θα το λειτουργήσουμε, θα το αξιοποιήσουμε, θα το αξιολογήσουμε και πιστεύω, θέλω να πιστεύω, ότι σε σύντομο χρόνο ο Δήμος Ηρακλείου, η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης θα προωθήσει και το υπόλοιπο κομμάτι της εφαρμογής, την ολοκλήρωση του δηλαδή, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Θα έλεγα ότι μετά την πρωτοποριακή εφαρμογή της ηλεκτρονικής καταγραφής και βεβαίως της κλήσεων, πιο έξυπνο φαίνεται αυτό και πιο αποδοτικό. Το άλλο είναι ένας σύγχρονος τρόπος, το οποίο δίνει καθημερινά φαίνονται τα αποτελέσματά του και εκεί κερδίζουμε χρόνο και κόπο. Όμως αυτό, η παρούσα εφαρμογή που καλείται να λειτουργήσει η Δημοτική Αστυνομία, θεωρείται ότι προλαβαίνει την παραβατικότητα, δηλαδή τη στιγμή που γίνεται. Ναι, και έτσι θα λειτουργήσει και αποτρεπτικά στο μέλλον. Η παραβατικότητα των μέχρι να εκπαιδευτούν οι ίδιοι οδηγοί, να καταλάβουν ότι πλέον τώρα εδώ δεν είναι άμα με δούνε. Εδώ με το που το έβολα με είναι. Και μόνο με την ιδιότητα του φόβου, και η λαϊκή παροιμία το λέει, ο φόβος φυλάει τα παράνομα στα θευμένα αυτοκίνητα, τα δείχνει μάλλον, και θα έλεγα ότι δρά προληπτικά, το είπατε κι εσείς. Με το φόβο του αισθητήρα το βλέπει ο πολίτης, όσο και να βιάζεται, όσο και να νομίζει ότι δεν θα τον δει κανείς. 17 οι οποίοι τοποθετήθηκαν ή τοποθετούνται σταδιακά. Έχουν τοποθετηθεί ήδη. Φαντάζομαι όχι μόνο στο κέντρο, κύριε Νιωτάκη. Κυρίως σε αυτό το πιλωτικό επίπεδο είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, στα πιο πολυσύχναστα σημεία, εκεί που έχουμε και τις παραβάσεις. Εκεί δηλαδή που παρατηρείται αυτό που είπε ο κύριος Πατακός πριν από λίγο, ότι βιάζομαι να πάρω ένα χαρτί από την τράπεζα ή από το Δήμο και αφήνω στο σταυρό πάνω. Και κλείνω τις ράμπες των αναπήρων και κλείνω τη διέλευση των πεζών και κλείνω τα πάντα. Όχι. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτή η διαδικασία που μας δίνει η τεχνολογία είναι και εκπαιδευτική. Να εκπαιδευτούμε σε άλλες συμπεριφορές. Να μην ξεχνάμε ότι στην πόλη του Ηρακλείου κυκλοφορούν χιλιάδες επισκέπτες από όλο το νησί. Έρχονται εκατομμύρια επισκέπτες και θα πρέπει να δείχνουμε το καλύτερό μας πρόσωπο. Και νομίζω ότι αυτές τις τεχνολογίες είναι ακριβώς ένα όπλο, όπως είπατε, στα χέρια του Δήμου και των πολιτών και της βιώσιμης κινητικότητας. Λοιπόν, είναι εξαιρετικό. Και θα το χρησιμοποιήσετε. Βέβαια, μια μικρή παρένθεση, τώρα που σας βλέπω, κύριε Πατακέ, τι γίνεται με τον πεζόδρομο πίσω από τη Λότζια, εκεί όπου βρίσκεται και το 6ο και 44ο Δημοτικό Σχολείο. Είναι ένας πεζόδρομος που, ενώ υπάρχει μεγάλη κίνηση από πεζούς με παιδιά. Και υπάρχει το σχολείο. Γίνεται χαμός. Υπάρχουν πάρα πολλά μηχανάκια, υπάρχουν επαγγελματικά αυτοκίνητα και είναι ένας πονοκέφαλος, ενώ κυκλοφορεί στο κέντρο της πόλης, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, γιατί πάνε και γρήγορα. Είναι μια ζωντανή πόλη το Ηράκλειο. Ναι, αλλά εδώ είναι και επικίνδυνο αυτό το σημείο. Θα έλεγα ότι η ανάπτυξη χτυπάει με την καλή έννοια, το λέω κόκκινο, δηλαδή φέτο έπιασε το Ζενίθ. Η κινητικότητα και η επισκεψιμότητα ήταν από τις, νομίζω, η πρώτη. Έσπασε ρεκόρ. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Και όσο και να αστυνομεύεις, καθημερινά μεικτό κλιμάκιο της Ελλάς, της Τροχέας, μαζί με δημοτικό αστυνομικό στο συγκεκριμένο χώρο. Απαγορεύεται ή όχι εκεί η διέλευση? Επιτρέπεται? Απαγορεύεται η διέλευση. Μόνο στα αυτοκίνητα τα οποία ανεφοδιάζουν τα καταστήματα σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Γιατί ξέρετε, είναι και επαγγελματικά δίκυκλα τα οποία εκτελούν χρέη delivery, είναι τα σχολεία που ανοίγουν το πρωί, κλείνουν το μεσημέρι, παιδιά που βγαίνουν έξω από την αυλή. Και είναι ένας πραγματικός πονοκέφαλος που μπορεί να γίνει και επικίνδυνος. Δεν είναι ο πεζόδρομος της οδού Αγίου Τίτου ούτε καν ήπιας κυκλοφορίας. Είναι πεζόδρομος. Επιτρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικές περιπτώσεις ανεφοδιασμού
τροφίμων και άλλων εξοπλισμών των καταστημάτων και από τα αυτοκίνητα, θα έλεγα, υπηρεσιακά, τα οποία εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία. Αυτό που λέτε είναι πολύ χρήσιμο πάντως, διότι δίνει τη δυνατότητα και σε όλους εμάς που χρησιμοποιούμε αυτό το κομμάτι του δρόμου να είμαστε και πιο αυστηροί την επόμενη φορά. Λέτε ότι δεν επιτρέπεται. Από το σχολείο και πάνω δεν επιτρέπεται η διέλευση με τροχοφόρα οχήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό και θα επανέλθουμε. Πάμε για να προλάβω λίγο να δω και τι γίνεται με τις αλλαγές στις λαϊκές αγορές. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και εσάς εδώ και αρκετό καιρό. Έχω την αίσθηση, κύριε Νιτάκη, ότι είναι και ένας μικρός ή μεγάλος πονοκέφαλος. Είναι ένας πονοκέφαλος ή ένα πρόβλημα, μπορεί να πει κανείς, που όταν καθίσει με διάθεση συνενετικό και μέσα από ένα δημοκρατικό διάλογο με τις άλλες πλευρές, και εν προκειμένου οι άλλες πλευρές, εντός εισαγωγικών άλλες πλευρές, είναι η παραγωγή και η έμπορη των λαϊκών, τα δημοτικά και τοπικά διαμερίσματα, μαζί με την Επιτροπή Ποιότητας, που είναι όλες οι παρατάξεις, πρέπει να βάλουμε ένα σχεδιασμό και να πούμε πώς θέλουμε τις λαϊκές αγορές. Στο Ηράκλειο. Καταρχάς, απαντήσαμε ότι θέλουμε λαϊκές αγορές. Γιατί υπήρξε και απόφαση κάποιου διαμερίσματος που είπε δεν θέλω λαϊκή. Εμείς λοιπόν τους την γυρίσαμε πίσω και είπαμε ότι οι λαϊκές είναι χρήσιμες για πολλούς λόγους που δεν έχουμε το χρόνο να το εξηγήσουμε τώρα. Άρα λοιπόν είπαμε τι θα κάνουμε να τις αναβαθμίσουμε. Μπήκαμε λοιπόν στη συζήτηση, εξηγήσαμε ότι υπάρχει μια όχληση και μια επιβάρηση όπου γίνεται λαϊκή αγορά, ειδικά όταν έχει μια πόλη που έχει δυσκολία, η ρημοτομία, οι δρόμοι μας δεν είναι μεγάλοι δρόμοι, δεν έχουμε πολλές εναλλακτικές διόδους, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα και αυτό δημιουργεί πρόβλημα όταν έχεις παραμονή της λαϊκής, κύριε Ανδρεάκη, πάνω από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα των 2 χρόνων, για παράδειγμα, αρχίζει και είναι φορτικό το πρόβλημα μετά. Οπότε η εναλλαγή των λαϊκών επίσης δημιουργεί μια αναστάτωση όταν θα φύγει από εδώ, που θα πάει, θα πάει. Κανείς δεν τη θέλει. Κανείς δεν τη θέλει. Και ενώ ο κ. Παταγός εφαρμόζει την αρχή της διαδοχής και του rotation ώστε να πηγαίνει το βάρος σε πολλούς, αυτοί οι πολίτες τώρα έχουν αρχίσει και ξεσηκώνουν και λένε: όχι, δεν τη θέλω. Ήρθε μια φορά σε μένα. Γιατί? Να πάει και κάπου αλλού, να πάει και κάπου. Εν τέλει δεν τη θέλει όμως κανένας. Αυτό λοιπόν εμείς συζητήσαμε με τους παραγωγούς και τους εμπόρους και καταλήξαμε να βρούμε 3-4 σημεία όπου θα κάνουμε πολύ καλές, σύγχρονες, σε σταθερά σημεία, λαϊκές αγορές. Έχετε καταλήξει? Έχουμε καταλήξει ομόφωνα η Επιτροπή Ποιότητας και ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο στο πρώτο σημείο, γιατί πιστέψτε με, είναι καθόλου εύκολο. Ούτε να βρεις 10 στρέμματα ελεύθερο χώρο στο Ηράκλειο, γιατί δεν μπορείς να την κάνεις και μακριά. 10 στρέμματα ελεύθερα είναι σε συγκεκριμένα σημεία του Ηρακλείου. Mm-hmm. Είναι, ας πούμε, το οικόπεδο Λιδάκι. Πάει αυτό. Πάει αυτό. Είναι, για παράδειγμα, μπροστά από τις φυλακές της Αλικαρνασσού, που εμείς εκεί προτείνουμε, που είναι μάλιστα ιδιοκτησία δικιά μας, του Δήμου Ηρακλείου. Είναι το πρώτο μέρος που έχετε καταλήξει. Βεβαίως, είναι ιδεώδης τόπος, γιατί έχουμε θεσίες πάρκινγκ, έχουμε δρόμους, έχουμε 18 στρέμματα, εκ των οποίων εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τα 10. Συμφωνήσαν οι παραγωγοί, συμφωνήσαν οι έμποροι, συμφωνήσε το τοπικό διαμέρισμα, συμφώνησε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο με τα επένων και διαβοής. Τώρα μένουν άλλα 4. Άλλα 3 σημεία άλλα 3. Θα πρέπει να βρούμε. Ναι, θα ήθελα, αν με επιτρέπετε, μας ακούνε τώρα οι τηλεθεατές, είμαι βέβαιος, να το ακούσουν οι φίλοι μας οι Αλικαρνασσώτες, οι Αλικαρνασσαίοι, που υπόκεινται τώρα για 3ο χρόνο τις επιπτώσεις της λαϊκής αγοράς στο ίδιο μέρος. Η διαδικασία έχει δρομολογηθεί και βρίσκεται όχι σε καλό δρόμο, στον ορθό δρόμο. Υπάρχει τελική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Που σημαίνει τώρα ότι εσείς πρέπει να κάνετε στο σύνολό τους τις αλλαγές όλες τις μέρες ή θα προχωράτε σταδιακά? Αυτό δεν το έχω καταλάβει και πολύ. Δηλαδή, τώρα έχουμε 5 μέρες που έχουν δεσπιστεί ότι φιλοξενούν σε διάφορα σημεία στην πόλη. Θα γίνουν οι αλλαγές αυτές όλες μαζί για τις 5 μέρες ή θα αλλάζετε τμηματικά? Θα γίνουν σταδιακά. Καταρχάς, θα πρέπει να λύσουμε το θέμα της λαϊκής Αλικαρνασσού. Δηλαδή, θα πρέπει γρήγορα να κάνουμε μία μελέτη. Γιατί αυτό είναι πλέον τεχνικό έργο. Δεν είπαμε ότι θα τους πάρουμε από εδώ, να τους πάμε σε ένα χωράφι να τους βάλουμε. Θα πρέπει να υπάρχει μια ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, θα πρέπει να υπάρχουν έργα οδοποιίας, θα πρέπει να υπάρξει φωτισμός, ενδεχομένως και σκίαστρα και σίγουρα ανεμοθωράκια. Οπότε καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα τεχνικό έργο με πλήρη μελέτη να εγκριθεί, να δημοπρατηθεί και να εκτελεστεί. Γιατί κάτι το οποίο θέλω να καταλάβουν οι ακροατές μας, ότι τίποτα δεν γίνεται μαγικά, κύριε Ανδρεάκη. Όλα θα πρέπει να μελετηθούν, όλα θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν και όλα θα χρειαστούν ένα χρόνο. Βάλτε τώρα τη γραφειοκρατία που υπάρχει σήμερα, όπου όλα τα κάνουμε πιο δύσκολα και έχουμε νέους οικοδομικούς κανονισμούς, νέες νομοθεσίες, περίπλοκες διαδικασίες,
οι οποίες σε κρατάνε να κινήσει λίγο αργότερα. Και ενώ θέλουμε, όλοι θέλουν να γίνει σήμερα. Σήμερα δεν γίνεται. Θα αφήσουμε ένα χρονικό διάστημα να έχουμε την όρημη μελέτη, να την εκτελέσουμε όπως πρέπει, με τις διαδικασίες που πρέπει, με τους διαγωνισμούς που πρέπει, και ας καθυστερήσει ένα μήνα παραπάνω, αλλά να γίνει το έργο σωστά. Όπως για παράδειγμα, χρησιμοποιώ πάνω το παράδειγμα της ηχθειαγοράς. Μας πήρε λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά φεύγουν οι ηχθειέμποροι μετά από 6 δεκαετίες από την οδό Καρτερού και πάνε στο Μαύρο Σπίτι, στη νέα κεντρική αγορά. Εκεί τι συμβαίνει, υπήρχε ένα ζήτημα με το. Είναι αυτά τα προβλήματα που σας λέω. Μετρητή της ΔΕΗ. Έχουμε πρόβλημα με τον προμηθευτή, με τον ΔΔΕ, με τη ΔΕΗ με άλλα λόγια, όπου δυστυχώς έχουν έλλειμμα από ορολόγια. Απίστευτο και όμως αληθινό. Και ενώ είμαστε πανέτοιμοι, ενώ μεταφέρουν τα ψυγεία οι άνθρωποι, εμείς κάναμε και πριν από λίγες μέρες τον προάβλιο χώρο με πισόστρωση, υπάρχει αυτή τη στιγμή το πρόβλημα ότι δεν μπορούμε να συνδέσουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν. Τι σας λένε την πλευρά της ΔΔΕ, θα έχει μεγαλύτερη καθυστέρηση? Παρουσιάζονται συχνά πυκνά, είτε να τους δείπουν καλώδια, είτε να τους δείπουν στήλη. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε μια χώρα υπό επιτροπία. Είμαστε μια χώρα, λέμε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Επί της ουσίας η οικονομία δεν έχει βρει τους ρυθμούς που ήταν πριν από 10 χρόνια. Τα χρήματα για να αγοραστούν υλικά, κυρίως που έρχονται από το εξωτερικό, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όπως τα νομίζετε αυτονόητα και δεδομένα, ότι θέλω αυτό, το έχω πάρει. Καλά, αλλά έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο, ας πούμε, κατάντια εντός εισαγωγικών, που να μην έχουμε τα απαραίτητα ρολόγια της ΔΕΗ για να μετακομίσουμε μια ολόκληρη ηχθειαγορά. Έχουν συγκεκριμένο αριθμό κάθε φορά προφανώς παρτίδες, οι οποίες εξαντλήθηκαν και πρέπει να ανανεώσουν την αγορά. Τόσο απλό. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο οι πολίτες πρέπει να το καταλάβουν, ότι δεν είναι αυτόματα τα πράγματα και ένα τεχνικό έργο. Ακόμα και ένας ιδιώτης δεν μπορεί τόσο εύκολα να ελιχθεί στην αγορά και να έχει όλα τα είδη, όλα τα αγαθά, όλες τις πρώτες ύλες που θα χρειαστεί, πάντα στοκαρισμένα στην αποθήκη του. Είναι εκατομμύρια αυτά. Σας έχουν πάντως βάλει έτσι ένα deadline? Βέβαια, που μέσα στην εβδομάδα εγώ ήξερα ότι θα έχουν μπει. Δηλαδή μέχρι και αύριο μπορεί να έχουμε ήδη, και αν δεν έχουμε, Δευτέρα, Τρίτη πρέπει να μπουν. Μάλιστα. Αυτό όμως δημιουργεί, βλέπετε, μας κρατάει πίσω. Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί είμαι εκτός χρόνου, για να επιστρέψω και να κλείσω το ζήτημα των λαϊκών. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να εξετάσει, ας πούμε, το σενάριο της λειτουργίας και διπλών λαϊκών, με τη συμμετοχή μόνο καλλιεργητών, οπωροκυπευτικών και όχι όλων των υπολείπων που συνοδεύουν τις λαϊκές? Αυτό κάτι θα σας το απαντήσει ο κ. Πατακός. Σήμερα στην πόλη του Ηρακλείου, στο Δήμο Ηρακλείου, λειτουργούν καθημερινά λαϊκές, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, και δύο μέρες έχουμε διπλές λαϊκές. Συνεπώς λειτουργούν 8 λαϊκές την εβδομάδα. Άρα δεν πάτε στο σχήμα του μικρού και ευέλικτου, παραμένουμε σε αυτή τη λογική. Όπως είπε και ο Πέτρος, θα επιλέξουμε, και αυτό είναι ο στόχος μας, 4 βασικά σημεία. Το ένα το βρήκαμε στην Αλικαρνασσό. Θα επιλέξουμε σε βορρά, ανατολή και δύση τα υπόλοιπα 3 και στη συνέχεια θα αξιολογήσουμε, θα εκτιμήσουμε την εμπορικότητα και την επιτυχία αυτών των σημείων για να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε και στις υπόλοιπες λαϊκές της εβδομάδας. Πάντως, θα ήθελα να πω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι σκοπεύουμε και εκτιμούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου και οι 3 λαϊκές που είναι σε κρεμότητα θα έχουν μετακινηθεί. Και στο Μασταμπά, που ήδη έχει καταλήξει το τοπικό συμβούλιο στην οριστική πρόταση, και στα Καμίνια που δρομολογείται, αλλά κυρίως στην Αλικαρνασσό, που θα πάει στη διώκτο οικόπεδο του Δήμου. Nice. Για να είμαστε καθαροί από όλοι στους ακροατές, στο ερώτημα που κάνετε και σας απάντησε ο κ. Παρατακός, υπενήσεστε αυτό το οποίο έχουμε πει εμείς σαν αγροτική ανάπτυξη, τις μικρές ευέλικτες, τα farmer market. Ακριβώς. Βεβαίως. Αυτό είναι μέσα στη στρατηγική μας, αλλά εφόσον θα έχουμε λειτουργήσει τα 4 σημεία. Ναι. Θα λύσετε το μεγάλο πονοκέφαλο και μετά θα πάτε με τα ευέλικτα σχήματα. Τα μικρά ευέλικτα σχήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Εδώ είστε εξαιρετικό δίδυμο πάντως ομιλητών.